Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, που έχουμε για πρώτη φορά σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτεταμένα για την ανάγκη της ένταξης. Τώρα δεν βλέπω το κείμενο όταν σηκώνομαι, αλλιώς δεν με βλέπετε εσείς. Λοιπόν, από το 2015 υπόθηκε πολύ ωραία πριν, η λεγόμενη κρίση, η προσφυγική κρίση και οι λεγόμενες προσφυγικές ροές απορρόφησαν σχεδόν το 100% του ενδιαφέροντος της δημόσιας συζήτησης και των προσπαθειών των φορέων, με αποτέλεσμα και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην πράξη να δημιουργηθεί σε ένα Υπουργείο Διαχείρισης Προσφυγικών Κρίσεων. Αυτό ήταν εύλογο, αλλά μόνο σε ένα βαθμό. Δεν δικαιολογείται, κατά τη γνώμη μου, απόλυτα. Η σημερινή συνάντηση γίνεται ακόμη σημαντικότερη, αν αναλογιστούμε αυτό που υπόθηκε πριν, ότι έχουμε ήδη εδώ και 25 χρόνια, εδώ και μία γενιά, μεγάλους αριθμούς μεταναστών στη χώρα μας. Τα επίσημα στοιχεία διαχρονικά αυτά τα 30 χρόνια έχουν 500.000 με 1 εκατομμύριο. Χωρίς να προσθέσουμε τη δεύτερη γενιά που πλέον δεν είναι μετανάστες. Και όταν όμως έγιναν συζητήσεις, και όταν γίνονται συζητήσεις, πολλές φορές αυτές περιορίζονται είτε στα κριτήρια νομιμοποίησης και νομιμότητας, πόσα χρόνια, πόσα ένσημα, ποιες διαδικασίες, δηλαδή σε μια λογική διαχείρισης, είτε στην καλύτερη περίπτωση, στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της πολιτογράφησης, συζητήσεις που γίνανε τα τελευταία 5 χρόνια. Άφησαν όμως όλες αυτές τις συζητήσεις συνήθως, εκτός όλες τις μη νομικές, όλες τις μη θεσμικές διαδικασίες που συντελούν στην ένταξη ως μια πρακτική, ως μια κοινωνική πραγματικότητα. Άφησαν επίσης εκτός τη συζήτηση τι είναι ένταξη, τι ένταξη θέλουμε. Εκτίμησή μου λοιπόν, και νομίζω ότι ήδη βγήκε, είναι ότι αργήσαμε πάρα πολύ και ως κοινωνία και ως αριστερά. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο, που είναι ότι αρκετοί ευρωπαϊκοί θεσμοί, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν περιγράψει την ένταξη στα κείμενά τους ως μια εισαγωγικά δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής. Για όλους τους μετανάστες και τους κατοίκους των κρατών μελών των χωρών. Αναγνωρίζεται έτσι ότι τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να κάνουν αμοιβαία βήματα σύγκλησης. Η παραδοσιακή λογική με τον τρόπο αυτό της αφομοίωσης, η οποία είναι ιστορικά εμπεδομένη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα περισσότερα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη, δίνει τη θέση της σε προσπάθειες δημοκρατικής συνεννόησης, δημοκρατικής συνδιαλλαγής με τα νέα αιτήματα που διατυπώνονται από τις κοινότητες των των μεταναστών, των νεοαφιχθέντων, ας πούμε. Είναι γνωστό, ειδικά για την αριστερά, ότι ένταξη δεν σημαίνει μόνο θεσμική κατοχήρωση ίσων δικαιωμάτων, ούτε μόνο πρόσβαση στην ιδιότητα του πολίτη. Πέρα από το θεσμικό καθεστώς, υπάρχει και παραμένει η πράξη του πολίτη, η συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή. Το είπε πριν η Αθηνά, μάλλον χρησιμοποίησε μια άλλη έκφραση της Χάννα Άρεντ. Εγώ χρησιμοποιώ μια σε συνέχεια αυτό που λέει ότι τα προηγούμενα φυσικά δεν είναι το θεσμικό μέρος των δικαιωμάτων, φυσικά και δεν είναι αδιάφορο ή ασήμαντο, αλλά συγκροτεί το πλαίσιο, ένα σκηνικό, το στήσιμο μιας σκηνής μέσα στο οποίο παίζεται η παράσταση. Η παράσταση είναι η ίδια η δημοκρατική και η δραστηριότητα, η συμμετοχή. Η πράξη δηλαδή του να είναι κανείς πολίτης. Άρα λοιπόν μια αριστερή οπτική της ένταξης θα πρέπει να αναγνωρίσει το γεγονός αυτό και το γεγονός ότι η ταυτότητα των πολιτών όλων μας δεν συγκροτείται αποκλειστικά από την κατοχήρωση δικαιωμάτων ή από την τυπική αναγνώριση της ισότητας. Πού βρισκόμαστε στους τομείς αυτούς και πώς προωθείται η ένταξη στην πράξη? Το 2015 συμμετείχα ως ερευνητή σε μια έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με ζήτημα την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Αποτιμήσαμε εκεί το σύνολο σχεδόν των έως τότε ενταξιακών πολιτικών, λίγο πριν την έναρξη της προσφυγικής κρίσης. Τελειώσαμε την έρευνα τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2015. Σε τομείς όπως εργαλεία ένταξης, καταπολέμηση διακρίσεων, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των μεταναστών και άλλους αντίστοιχους. Αν και στο θεσμικό επίπεδο μέχρι τότε είχαν γίνει κάποια βήματα, ο κώδικας ηθαγένειας, ο κώδικας μετανάστευσης του 2014 κτλ., σε όλους τους υπόλοιπους τομείς οι επιδόσεις της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Ο μόνος ουσιαστικά θεσμός που υπάρχει ακόμη σε επίπεδο εργαλείων ένταξης πανελλαδικά είναι τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, τα οποία ιδρύθηκαν το 2010, εκτός αν κάτι μου διαφεύγει στην πορεία. Και αυτά όμως πολύ λίγα λειτουργούν, ο χαρακτήρας τους είναι μόνο συμβουλευτικός, ενώ η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει ότι σε μια γκάμα θεσμών ένταξης, τα συμβούλια ένταξης μεταναστών συνήθως παίζουν το μικρότερο ρόλο. Στη Γερμανία δηλαδή, σε κάποιες περιοχές, από 15 θεσμούς ένταξης, τα συμβούλια ένταξης μεταναστών έχουν το 15ο ρόλο.
Όσον αφορά γενικότερα τη συμμετοχή των μεταναστών στην Ελλάδα, αρκεί κάποιος να ανακαλέσει τις εμπειρίες του από την επαγγελματική, πολιτική, συνδικαλιστική αλλά και κοινωνική του δράση, προκειμένου να εντοπίσει την περιορισμένη συμμετοχή ανθρώπων με διαφορετικές εθνοπολιτισμικές καταγωγές παρά την ισοτιμία σε επίπεδο νόμου. Ποια είναι η συμμετοχή των Αλλαδαπών ή των μεταναστών δεύτερης γενιάς ακόμη στα σωματεία της αριστεράς ή στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι είναι σήμερα μεταξύ μας? 2-3 εγώ είδα. Από τους οποίους ξέρω τουλάχιστον, έτσι που γνωρίζω, ε. Καλά μετράω, ε. Λοιπόν. Η συζήτηση σχετικά λοιπόν με τις νέες προκλήσεις, και έρχομαι στο τελευταίο ή προτελευταίο θέμα που θέλω να θίξω, η συζήτηση αυτή σχετικά με τις νέες προκλήσεις που θέτει η ένταξη των μεταναστών κοινοτήτων, ιδίως, και ας μην το ξεχνάμε αυτό, κοινοτήτων, η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει δείξει που παραμένουν πιστές σε θρησκευτικές πρακτικές τους και θρησκευτικές τους παραδόσεις, που είναι πολύ διαφορετικές και πολύ ξένες, ας μην το αρνηθούμε, από τις δικές μας, από αυτές που ξέρουμε τουλάχιστον. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και 20-30 χρόνια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δύο είναι σε γενικές γραμμές οι τάσεις, θα αναφερθεί, νομίζω θα αναφερθούν και άλλοι μετά. Αυτό που έχει ονομαστεί γαλλικός ρεπουμπλικανισμός, το γαλλικό μοντέλο, το κλασικό παράδειγμα είναι η απαγόρευση της μαντήλας. Και από την άλλη, αυτό που ονομάστηκε βρετανική εκδοχή της πολυπολιτισμικότητας, μια ας πούμε χαρακτηριστική εκδοχή, είναι κάποια στιγμή οι Ινδοί Σιχ αποκτήσαν τη δυνατότητα να φορούν τουρμπάνι αντί για κράνος, γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν το παραδοσιακό τους τουρμπάνι όταν καβαλούν μια μηχανή. Και έτσι τους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να φορούν το τουρμπάνι τους και να μην βάζουν κράνος. Ενώ μάλιστα πριν περίπου μια δεκαετία, τουλάχιστον στη βιβλιογραφία αλλά και πολιτικά στην Ευρώπη, η πολυπολιτισμικότητα φαινόταν να έχει κυριαρχήσει, τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλα γεγονότα αντέστρεψαν την πορεία αυτή, με αποτέλεσμα σήμερα ειδικά, ακόμη και στη Μεγάλη Βρετανία που ήταν η προθιέρεια της πολυπολιτισμικότητας, να διακηρυχθεί η υιοθέτηση ενός λεγόμενου μειώδους φιλελευθερισμού. Η πρόθεση δηλαδή κάποιων κοινών αρχών και αξιών, άρα μια λογική ήπια ή λιγότερο ήπια αφομοίωσης προς τις μειονότητες. Από την άλλη, βέβαια, και ο γαλλικός ρεπουμπλικανισμός έδειξε τα όρια του, ειδικά όταν αποκαλύφθηκε ο αποκλεισμός των Γάλλων της δεύτερης γενιάς στα προάστια του Παρισίου. Υπάρχει λοιπόν διέξοδος σε αυτό το δίλημα του γαλλικού ρεπουμπλικανισμού και της βρετανικής πολυπολιτισμικότητας, και τι μπορεί να θέλει η αριστερά σε αυτό το δίλημα? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε και να λάβουμε υπόψη τα αιτήματα που θέτουν οι μη κυρίαρχες πολιτισμικές ομάδες, γιατί για τέτοιες μιλάμε εν πωλής, όπως είναι οι κοινότητες των μεταναστών ή των προσφύγων. Στην ουσία, αυτό που οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες θέλουν, και αυτό έχει δείξει η ευρωπαϊκή εμπειρία, οι μη κυρίαρχες αυτές πολιτισμικά ομάδες, είναι η αναγνώριση και ο σεβασμός των πολλαπλών τρόπων συμμετοχής τους στο δημόσιο χώρο, με τρόπους που δεν θα τους αναγκάζουν να ενσωματωθούν στο κυρίαρχο σύστημα, δεν θα τους αναγκάζουν να αφομοιωθούν. Θα μπορεί να παραμείνει η επιλογή φυσικά, η αφομοίωση πάντα, αλλά το ζήτημα είναι να μην είναι ανάγκη. Φυσικά, ένα από τα πράγματα επίσης που διεκδικούν είναι να μην αναπαράγονται οι διαχωρισμοί και οι αποκλεισμοί που εκ των πραγμάτων, όπως φάνηκε και από την προηγούμενη μιλήτρια, εκ των πραγμάτων προκύπτουν σε ένα καθεστώς μετανάστη ή πρόσφυγα. Με άλλα λόγια, αυτό που ζητούν οι νέες αυτές μειονότητες είναι η αναπροσαρμογή των κυρίαρχων μορφών συμμετοχής, με τρόπο που θα είναι δυνατή η διατήρηση των ταυτοτήτων και των παραδοσιακών τους πρακτικών. Εφόσον φυσικά, και αυτό είναι μια σημαντική επισήμανση, αυτές σέβονται θεμελιώδη δικαιώματα και ταυτόχρονα παραμένουν ανοιχτές στην κριτική και την αμφισβήτηση και από την πλειοψηφία, από την πλειονότητα, όπως θέλουμε το λέμε, όπως πρέπει ανοιχτή στην κριτική και την αμφισβήτηση να είναι κάθε ταυτότητα και κάθε πρακτική. Το στίχημα λοιπόν της ένταξης είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτή την αναπροσαρμογή των μορφών συμμετοχής των αποκλεισμένων ομάδων στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, ώστε να πάψει η αναπαραγωγή του αποκλεισμού. Επίσης, στίχημα είναι η αναγνώριση των πολλαπλών και συνεχώς μεταβαλλομένων φυσικά ταυτοτήτων των μελών της πολιτικής κοινότητας και του πλουραλισμού των τρόπων συμμετοχής αλλά και διεκδίκησης. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι διεκδικήσεις άλλωστε των ομάδων αυτών δεν περιορίζονται ποτέ μόνο στην πολιτισμική διαφορά. Πάντα αναφέρονται σε ζητήματα αναδιανομής, ισότητας, δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε και αναφέρθηκε, η πολιτισμική διαφορά έχει συνέπειες σε τομείς όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η πρόσβαση σε δικαιώματα, η πρόσβαση στην απασχόληση. Για τον λόγο αυτό, και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο νομίζω για εμάς εδώ,
Παρόμοια αιτήματα πολιτισμικής αναγνώρισης είναι πάντα συνδεδεμένα με διεκδικήσεις για αναδιανομή και ισότητα. Γι' αυτό και η αριστερή θεωρία τα τελευταία 10-20 χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει κάποιες λογικές και κάποιες αντιλήψεις που τις έχει ονομάσει δημοκρατική πολυπολιτισμικότητα, ριζοσπαστική πολυπολιτισμικότητα, για να λάβει ταυτόχρονα υπόψη και το πολιτισμικό αλλά και το ταξικό στοιχείο του αποκλεισμού. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, έχω δύο παραγράφους, μία μισή, αποκτά σημασία η έννοια της ενδυνάμωσης, το είπε η Αθηνά Αθανασίου στην αρχή, η οποία σηματοδοτεί μία στροφή τόσο από την προστασία των δικαιωμάτων, προστατεύει ο ισχυρός, η προστασία αναπαράγει την θυματοποίηση των προστατευομένων, αφού πρέπει να είσαι ισχυρός για να προστατεύσεις έναν αδύναμο, ενώ από την άλλη η ενδυνάμωση σηματοδοτεί και μία στροφή και από τη λογική της διαχείρισης. Επίσης είναι μία από τα πάνω λογική η διαχείριση της ετερότητας, για να μην πω και νεοφιλελεύθερη. Ενδυνάμωση σημαίνει μεταφορά εξουσίας προς τις κοινότητες των αποκλεισμένων, ενεργότερη συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που τους αφορούν, αλλά και αναγνώριση των μεταβαλλόμενων φυσικά και όχι σταθερών ταυτοτήτων και πρακτικών τους. Με ποιους τρόπους αυτά μπορούν να γίνουν, μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτησης. Η ενδυνάμωση όμως, και εδώ έρχεται η άλλη πλευρά της ένταξης που πρέπει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, η ενδυνάμωση όμως δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα αν δεν συνδυαστεί και προϋποθέτει κιόλας πολλές φορές τον ανασχηματισμό των αρχών και υπηρεσιών, των θεσμών, σε τέτοια κατεύθυνση ώστε να δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των αποκλεισμένων, καθώς και για την αποδοχή των αιτημάτων τους. Ενδυνάμωση δεν πρέπει να θεωρηθεί άλωθη, ώστε η ευθύνη να πέσει στους αποκλεισμένους. Γι' αυτό και η ένταξη, ξαναλέω, είναι μια αμοιβαία διαδικασία. Με αυτό κλείνω. Θεωρώ ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να λάβει υπόψη παραμέτρους σαν αυτές που ανέφερα, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, και την διαχείριση και την από τα πάνω διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ.